Πολλά κρούσματα μεταξύ άλλων, κρατήστε δύο περιοχές, την Κοζάνη και την Αχαΐα. Κουβέντα λοιπόν πολύ μεγάλη γίνεται και διαφωνία των επιστημόνων που συνεδριάζουν αύριο για το τι θα ανοίξει πρώτα. Η συνεδρία θα γίνει αύριο. Δεν θα απέκλεια το ενδεχόμενο να μην ολοκληρωθεί αύριο. Να ζητήσουν οι επιστήμονες, γιατί υπάρχουν διαφωνίες ανάμεσά τους, και την Πέμπτη ως μέρα για να αξιολογήσουν τα ευρήματα πριν προτείνουν στην κυβέρνηση. Το ερώτημα είναι τι θα προτείνουν. Αυτό που λέγαμε χτες, νομίζω πια σήμερα φαίνεται να επιβεβαιώνεται. Αν είναι να ανοίξει κάτι από τη Δευτέρα και όλα δείχνουν ότι θα ανοίξει, θα είναι τα μαγαζιά. Πριν όμως, θα έχουμε κάτι που θα αρχίσει να ισχύει από το Σάββατο, από το Σάββατο το πρωί. Ποιο είναι αυτό? Είναι η ελευθερία στις διαδημοτικές μετακινήσεις. Αυτό δηλαδή που τώρα ισχύει, να μην μπορείς να πας από τον ένα Δήμο στον άλλο για άθληση, να μην μπορείς δηλαδή να πάρεις το αυτοκίνητο για να πας στη θάλασσα μια βόλτα ή στο βουνό μια βόλτα, φαίνεται ότι από το Σάββατο το πρωί, την τρίτη μέρα του Απριλίου, σταματάει. Θα είναι ελεύθερες οι διαδημοτικές μετακινήσεις. Δεν θα επιτρέπεται να πάει κανείς από περιφέρεια σε περιφέρεια. Αυτό μένει ως έχει. Για το Πάσχα θα δούμε. Αυτό λοιπόν έχει κλειδώσει και θα ισχύσει. Πάμε στη Δευτέρα. Την κρίσιμη μέρα, τη Δευτέρα, την 5η Απριλίου. Η κυβέρνηση θέλει άνοιγμα των καταστημάτων. Οι ειδικοί θα εισηγηθούν. Το καλό σενάριο, το τονίζω, λέει ότι από τη Δευτέρα θα ανοίξουν όλα τα μαγαζιά, θα μπορούμε να μείνουμε για ψώνια 3 ώρες στέλνοντας μήνυμα στο 13032. Όλα αυτά βεβαίως είναι στη δική μας υπευθυνότητα, γιατί αυτή είναι η πρώτη. Και σε αυτήν πρέπει πάντα να πατάμε. Ως προς την αστυνόμευση ξέρουμε ότι οι έλεγχοι δεν γίνονται, έχουν σταματήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και αυτό καλό δεν είναι. Τέλος πάντων. Αν λοιπόν ισχύσει το καλό σενάριο, ανοίγουν όλα τα μαγαζιά με μήνυμα στο 13032 για 3 ώρες για τον κάθε έναν από εμάς. Και πηγαίνουμε παντού, μέσα στην περιφέρεια. Το κακό σενάριο της Δευτέρας λέει ότι μπορεί να ανοίξουν μόνο τα μικρά μαγαζιά, αυτό θα γίνει βάση τετραγωνικών, και με click away. Αν τα κρούσματα δηλαδή όλες τις μέρες, σήμερα, αύριο και μεθαύριο, είναι πάρα πολλά. Προφανώς ενδιάμεσα υπάρχει κλιμάκωση. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι θα μπορούσαν να ανοίξουν και τα μικρά και τα μεγάλα μαγαζιά με click away. Θα μπορούσαν να ανοίξουν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Αυτό είναι κάτι που κανένας δεν μπορεί να το πει αυτή την ώρα. Οι επιστήμονες θα το εισηγηθούν αύριο. Αλλά κρατήστε τον κοινό παρανομαστή που λέει ότι πάμε για άνοιγμα από την Δευτέρα πλην ακραίου απρόοπτου. Σχολεία τώρα. Τι γίνεται με τα σχολεία? Τα σχολεία, κυρίες και κύριοι, δεν πρόκειται να ανοίξουν πριν τις 12 Απριλίου και μιλάμε για γυμνάσια και ηλικία. Μπορεί και ηλικία μόνο. Αλλά αυτή τη στιγμή στο τραπέζι είναι γυμνάσια και ηλικία. Είναι πολύ νωρίς να πει κανείς άλλες λεπτομέρειες. Γιατί δεν ανοίγουν τα σχολεία από την Δευτέρα που έρχεται? Πρώτον, γιατί δεν μπορεί να γίνουν 2 βήματα, κέλια εμποριακές σχολεία. Και δεύτερον, γιατί αυτό που μαθαίνω είναι ότι τα περιβόητα self-tests που θα κάνουμε δεν πρόκειται να φτάσουν στα φαρμακεία πριν. Όχι τη Δευτέρα αυτή που έρχεται, αλλά την επόμενη. Η κυβέρνηση το τρέχει και είναι ένα μέτρο πάρα πολύ χρήσιμο, το έχουμε πει από την πρώτη ώρα. Όμως, σε περίπου 5-6 μέρες θα ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός. Πρέπει να έρθουν τα τεστς εδώ και στη συνέχεια με ένα μηχανισμό που μαθαίνω ότι θα κινηθεί από τις φαρμακαποθήκες, θα φτάσουν τα τεστς σε όλη την Ελλάδα, στα φαρμακεία όλης της Ελλάδας. Οι φαρμακαποθήκες λένε ότι από τη στιγμή που θα πάρουν τα τεστς, αυτά που θα εισαχθούν, μέσα σε 24 ώρες μπορούν να έχουν εφοδιάσει κάθε φαρμακείο σε κάθε γωνιά της χώρας. Λογικά λοιπόν, βάζοντας κάτω τις ημερομηνίες, κάπου την επόμενη Τετάρτη, Πέμπτη, στο καλύτερο σενάριο, θα υπάρχουν τα self-tests. Προς την άλλη Δευτέρα φαίνεται πιο ρεαλιστικό. Μου περιέγραφαν, ας πούμε, άνθρωποι που γνωρίζουν πολύ καλά, ότι δεν είναι μόνο να έχουμε τα tests και να τα μοιράσουμε. Πόσα self-tests θέλει κάθε φαρμακείο? Θέλει 1, 2, 50, 100? Θα φτάσουν για όλους? Είναι μια περίπλοκη διαδικασία που θέλει το